Ηρέμησαν τα πνεύματα στο Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας, όπου ολόκληρο το Σαββατοκύριακο επικρατούσε ένταση στις τάξεις των Ρωμά που διαμένουν στον οικισμό. Οι Ρωμά καταγγέλουν ότι οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι καταδίωκαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανήλικα παιδιά, άνοιξαν πυρ κατά 16χρονου. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν 5 ανήλικοι, 2 αγόρια και 3 κορίτσια, το ένα 7 ετών. Τα παιδιά ήταν μαθητές. Ούτε όπλα είχαν, ούτε υπήρχε κάποια καταγγελία στην αστυνομία ότι έγινε κάποια κλοπή ή κάποια καταγγελία με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Πρόκειται για μαθητές Ρωμά. Ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα αυτοκινήτου. Κινούταν στον περιφερειακό δρόμο όταν έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς. Άνδρες της ΟΠΚΕ του έκαναν σήμα να σταματήσει το αυτοκίνητο. Ο 16χρονος δεν σταμάτησε και ξεκίνησε καταδίωξη. 4 μαθητές και είχαν και ένα πιτσιρικά μαζί τους, 6 χρονών. Πήγανε να μεταβούν στο περίπτερο να πάρουν κάποιες σοκολάτες και πορτοκαλάδες. Στο γυρισμό λοιπόν που ερχόντουσαν, τους καταδίωκε λοιπόν η ΟΠΚΕ του Βόλου. Τα παιδιά φοβήθηκαν να σταματήσουν στις ενσημάσεις της αστυνομίας και σταματήθηκαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν καταγγέλλοντες, όταν το όχημα έφτασε μπροστά στο σπίτι του οδηγού και σταμάτησε, οι αστυνομικοί που ακολουθούσαν με το αυτοκίνητο της ομάδας ΟΠΚΕ καθώς και δύο περιπολικά προσέγγισαν το αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει μπροστά στην αυλή του σπιτιού. Αστυνομικός άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, την ώρα που έβγαζε τον 16χρονο από το όχημα προέταξε το όπλο του και άνοιξε πυρ. Όταν ο οδηγός προσπάθησε να κατέβει, ένας από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ κατέβηκε κάτω και πυροβόλησε κατευθείαν επάνω στο παιδί. Το παιδί έσκυψε κάτω και η σφαίρα διαπέρασε την τζαμαρία του αυτοκινήτου και κατέληξε στο τείχος. Ευτυχώς λοιπόν κάποιοι έμπειροι αστυνομικοί το σταμάτησαν να μην ξαναπυροβολήσει. Στο παράθυρο του οδηγού η τρύπα από τη σφαίρα που χτύπησε το τζάμι είναι εμφανής. Η σφαίρα μάλιστα εξωστρακίστηκε σε διπλανό τείχο. Το παιδί σώθηκε από θαύμα, όπως και τα άλλα παιδιά που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο και έντρομα άρχισαν να κλαίνε, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Ένωσης Ρωμά χωρίς σύνορα, Παναγιώτης Χαρίτος. Ζητάμε δικαιοσύνη και υποσχεθήκαμε στη διεύθυνση ότι ως Ομοσπονδία Θεσσαλίας θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το συγκάνο στα σπίτια και να μην διαμαρτυρηθούν. Ζητάμε δηλαδή ειρήνη στον οικισμό. Στον οικισμό του Αλιβερίου σήμανε συναγερμός. Μόλις έγινε γνωστό το επεισόδιο, εκατοντάδες Ρωμά συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, όπου απειλήθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. Ο 16χρονος οδηγός συνελήφθη, αλλά λίγο αργότερα φέθηκε ελεύθερος. Ο κ. Χαρίτος τόνισε ότι θα κατατεθεί μήνυση, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να παρέμβει για να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά, με το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, θα προβούνε σε καταγγελία και μήνυση του αστυνομικού για αυτερεσία και μετά θα πάρουμε το δρόμο της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και ίσως και γίνει και μια πανελλαδική διαμαρτυρία σε όλους τους συγκάλικους οικισμούς. Από το βράδυ του Σαββάτου, οι συγκεντρωθέντες Ρωμά έβαλαν φωτιά σε κάδους και κινήθηκαν απειλητικά προς το αστυνομικό μέγαρο, στο οποίο σήμανε συναγερμός, ενώ κλήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες και δυνάμεις από τη Λάρισα. Οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούσαν όλο το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το αστυνομικό μέγαρο με δακρυγόνα, ενώ πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν για να σβήσουν τις φωτιές και στη συνέχεια οχήματα του Δήμου για να καθαρίσουν το δρόμο και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Χθες το πρωί σημειώθηκαν και πάλι επεισόδια με το σκηνικό έντασης να επαναλαμβάνεται. Σύμφωνα με πηγές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν όχημα με φημέ τζάμια στον περιφερειακό, έκαναν σήμα να σταματήσει καθώς θεωρήθηκε ύποπτο. Το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος Ρωμά δεν σταμάτησε και ξεκίνησε καταδίωξη από τον περιφερειακό δρόμο μέχρι το όχημα να καταλήξει στο σπίτι του 16χρονου στο Αλιβέρι. Οι αστυνομικοί πλησίασαν το όχημα και ζήτησαν από τον οδηγό να βγει έξω. Στην προσπάθεια να τον ακινητοποιήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκπυρσοκρότησε το όπλο του αστυνομικού. Η σφαίρα χτύπησε το παράθυρο του οδηγού και σφηνώθηκε σε τείχο. Σε βάρος του αστυνομικού διατάχθηκε ένεργη διοικητική εξέταση από τη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ανήλικου οδηγού. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις των Ρωμά θα καταθέσουν μήνυση κατά του αστυνομικού, κάνοντας λόγο για ρατσιστικά κίνητρα. Ενώ ο πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Ένωσης Ρωμά, χωρίς σύνορα, κ. Χαρίτος, ανέφερε πως το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε, αλλά ο αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε το παιδί. Η
διατήρηση της τάξης και της κοινωνικής ασφάλειας είναι βασική αρμοδιότητα των σωμάτων ασφαλείας, ωστόσο η εξάντληση της αυστηρότητας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κοινωνικές ομάδες οδηγεί σε επικίνδυνα και θανατηφόρα περιστατικά, τα οποία κάθε άλλο παρά διαφυλάσσουν την κοινωνική ειρήνη, τονίζει ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος σχετικά με την καταδίωξη που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας. Ο βουλευτής κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με βάση την επιστολή της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά.